Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα Δευτέρα η εκπομπή μας, η Φωνή του τροκοσμά, όπως κάθε Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, κοντά σας, 7 με 8 περίπου. Όπως και κάθε Πέμπτη, η άλλη μας εκπομπή, 7 με 8 περίπου η ώρα και πάλι και αυτή κοντά σας, που σας κρατά συντροφιά για διάφορα θέματα της επικαιρότητος, για διάφορα θέματα κοινωνικού, περιεχομένου, εθνικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και όχι μόνο. Και πάντοτε με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Δύο διαφορετικές εκπομπές, η μία εκκλησιαστική εκπομπή κάθε Δευτέρα, που ασχολούμαστε πάντα με θέματα εκκλησιαστικά, εκκλησιολογικά, χριστολογικά, αντιαιρετικά, ερμηνεία της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, και πολλά άλλα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και συμπεριλαμβάνονται μέσα στην Ορθόδοξη πίστη μας και στην Ορθόδοξη Λατρεία, ενώ τις πέμπτης η εκπομπή πάντα με εκλεκτούς προσκεκλημένους από όλου τους χώρους που συζητάμε θέματα της τρεχούσης επικαιρότητα ή θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Σήμερα η εκπομπή μας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθεί μόνο με τα ερωτήματά σας, από την αρχή μέχρι και το τέλος, δηλαδή μία ώρα περίπου και 10 λεπτά, που θα είναι εκπομπή μας, θα ασχοληθεί μόνο, επαναλαμβάνω, με τα ε, τηλέφωνα σας, με τις ερωτήσεις σας, με τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο εσείς οι ήδη έχετε αποστείλει γραπτός είτε ε, μέσω email, έτσι στο email που βλέπετε στην οθόνη σας, ε, μάλλον εκεί είναι η διεύθυνση www.patrokosmas.gr ή www.agioskosmas.gr είτε Άγιος Κοσμάς είτε Πατροκοσμάς και τα δύο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να ε, μας γνωρίσετε όσοι δεν μας γνωρίζετε ή να δείτε άλλες ε, πτυχές των δραστηριοτήτων μας. Και να στείλετε βεβαίως, καθώς και να στείλετε email στο πατροκοσμάς, παπάκι πατροκοσμάς.gr πατροκοσμάς, παπάκι πατροκοσμάς ή και ένα δεύτερο email, πατροκοσμάς, παπάκι, b. Pavla, Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τα email και τα δύο, δεν χρειάζεται να τα γράψετε. Όσοι έχετε τη δυνατότητα αυτή και είστε νέοι, και έχετε ίντερνετ, μπορείτε λοιπόν στο www.agioscosmas.gr να βρείτε και τα email. Γι' αυτό λοιπόν στο 210-25-13-10 και στο 2587-283 τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, ζωντανή εκπομπή μας όπως πάντα, μπορείτε να τηλεφωνείτε και να θέτετε, το τονίζω αυτό, οποιοδήποτε ερώτημα σας απασχολεί, σας ενδιαφέρει και έχετε έτσι κάποιο ενδιασμό κλπ. Ή να καταθέσετε τη γνώμη σας για οποιοδήποτε θέμα, είτε για γενικότερα είτε ειδικότερα. 210 25, 13, 10. 2 25 -87 -283. Περιμένω τα τηλέφωνά σας. Εγώ ξεκινάω από προηγούμενα μηνύματα που έχουν μείνει από άλλες εκπομπές και θα έρθουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και σε, στα σημερινά σας μηνύματα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας για την μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εις τα στέρια της Γλυφάδος την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα μία το μεσημέρι όπου σε μια γιορταστική τελετή, γιορταστική τελετή θα βραδευτούν γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της Εκκλησίας, της Πολιτικής, των Επιστημών, των Τεχνών, των Επιχειρήσεων για το σύνολο της προσφοράς τους στην κοινωνία μας. Η τελετή αυτή εντάσσεται σε μία σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τη χρονιά αυτή το 2005 με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 10 ετών από την ίδρυση του Εργοστολικού και Πολιτιστικού μας Συνδέσμου Αγίου Κοσμάτου Ετωλού ε, που βρίσκεται φυσικά στην Αθήνα. Και φυσικά, η παρουσία σας θα αποτελέσει και για τα πρόσωπα που θα βραβευτούν, αλλά και για όλους εμάς και ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή και θα μας προσφέρει και δύναμη και κουράγιο για την συνέχιση του όλου ιεραποστολικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού μας έργου. Στην εκδήλωση αυτή που θα γίνει επαναλαμβάνω την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου ε, και μπορείτε εσείς... Στο Να τηλεφωνείτε στο 210 82 39 300 και 210 82 34 332 είναι τα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και αυτή τη στιγμή για να, παίρνετε, ε, για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να κρατήσετε προσκλήσεις ε, για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Στην εκδήλωση αυτή θα προσφερθεί και πλήρες γεύμα και φυσικά θα ακολουθήσει και ένα εορταστικό και μουσικό πρόγραμμα από τον Στέλιο Διονυσίου, την Κωνσταντίνα, τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Χρήστο Νικολόπουλο. <κυρίζει> Τα τιμώμενα πρόσωπα θα είναι παραλαμβάνω από τον χώρο ε, της πολιτικής, της εκκλησίας, των επιστημών, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες κλπ. Στο 210 82 39 300 και 82 34 3, 4, 4, 3, <κοί> Να υπενθυμίσουμε, επειδή σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο τεύχος του περιοδικού μας, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο εκδίδει και ένα ε, περιοδικό, κάθε δύο με τρεις μήνες περίπου, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλη ύλη από τα θέματα της πίστεώς μας, εκκλησιαστική και εκκλησολογική ύλη. Από τα θέματα, ε, τα εθνικά μας θέματα, από το, μία στήλη που έχει πάντα σχέση με το γεροντικό, το είπε γέρον, διάφορα αποσπάσματα από αυτά τα οποία έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες, οι αβάδες, της Ερήμου. Μία στήλη πάντοτε η οποία ε, μας λέγει από πού προήλθε κάποια φράση γνωστή φράση. Έτσι, παραδείγματο χάρη, Δαμόκλειο πάθη. Πώ και από πού προήλθε. Ή τώρα που βρήκαμε παπά, α τάψουμε 5-6. Το άκουσαν μεν πάταξον δε. Αυτό είναι από τα άγραφα, λέμε κλπ. Πώ προήλθε αυτή η φράση, αυτή η λέξη. Ε, Αυτέ οι παρομοιώδει λέξει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πόσο... Δηλαδή, λέξει και φράσει παρο... παρομοιώδει που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ προσωπικα δηλαδη λεξει και φρασει παρομοιωδει που χρησιμοποιουμε παρα πολυ συχνα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, στην κοινωνία μας, στην εποχή μας, ε, γράφουμε από πού προήλθαν και πώς προήλθαν. <coughs> Εθνικά μας θέματα λοιπόν, εκκλησιαστικά θέματα, πολιτιστικά θέματα, ε, για τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Εωτολού, για διάφορες δραστηριότητές μας και άλλα πολλά, έτσι τα οποία έχουν σχέση με αυτά τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες Χριστιανού. Το κύριο άρθρο στο τεύχος το τελευταίο ήταν για το ελίληθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ένα παρεξηγημένο χωρίο το οποίο δίνουμε την, ερμηνεία, την ορθή του ερμηνεία μέσα από το πρίσμα της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Και το κείμενο αυτό συμπεριλαμβάνεται σε μία σειρά άρθρων που έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρία-τέσσερα τεύχη προηγούμενα, περί Παλαιάς Διαθήκης. Είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές για την Παλαιά Διαθήκη, ε, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη, γιατί η, η Παλαιά Διαθήκη είναι κανονικό βιβλίο και γιατί πρέπει να την πιστεύουμε, να την μελετούμε και να την ε, χρησιμοποιούμε και στη λειτουργία και στην ακολουθία και γενικότερα στην ζωή μας. Όσοι από εσάς θέλετε να παραλάβετε το περιοδικό μας. Το περιοδικό μας διανέμεται δωρεάν, έτσι συντηρείται με προαιρετικές εισφορές, όποιος θέλει και όποτε θέλει. Εμείς το διανέμουμε δωρεάν και το αποστέλουμε σπίτι σας δωρεάν, έτσι. Ε, αυτό είναι το περιοδικό. Μερικά από τα τεύχη δηλαδή, τα προηγούμενα. Το περιοδικό μας είναι στον έκτο χρόνο που κυκλοφορεί. Κλείνω με τον έκτο και μπαίνω με τον έβδομο σε λίγο. Ε, είναι έχρωμο, έχει ποικίλη ύλη, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω ότι είναι, πρέπει να το ε, προμηθευτείτε, να το μελετάτε, να το διαβάζετε και να μαθαίνετε πολλά και διάφορα πράγματα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210 82 39 300 και 210 82 34 332. Στα τηλέφωνο του Αγίου Κοσμάτου Τόλου να δώσετε το όνομα επώνυμο, τη διεύθυνση και ένα τηλέφωνο σας επικοινωνίας και θα σας αποστέλλετε δωρεάν όποτε εκδίδεται κάθε 2 ή 3 μήνες. <και> Ας αφήσουμε λίγο τα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμάτ στο 210 82 39 300 και 82 34 332. Θα ανατηλεύουν, μπορείτε να τηλεφωνείτε και για το περιοδικό, να γραφτείτε συνδρομητέ, αλλά και να πάρετε πληροφορίες για την εκδήλωσή μας, πώς μπορείτε να προμηθευτείτε προσκλήσεις και ό,τι άλλο σα ενδιαφέρει σχετικά με την εκδήλωση να πληροφορηθείτε. <χω> Πάμε λοιπόν στα μηνύματά σας. Ο κύριος Νίκος από την Αθήνα σε... Παλαιότερη πρόσφατη σχετικά εκπομπή μας, έτσι, 20 20-12, <coughs> με συγχωρείτε, μας είχε ρωτήσει γιατί να μην ενωθεί η Ανατολική με την Δυτική Εκκλησία, αφού είναι χριστιανικές εκκλησίες και οι δύο. Το είχαμε διαβάσει τότε, λίγο γρήγορα, αλλά είχαμε πει ότι θα το σχολιάσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας, λόγω του ότι είναι ένα ε, κέριο ερώτημα, θα έλεγα, πολύ σημαντικό και χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Εν τω μεταξύ, εσεί στο 2-10-25-13-10-22-10-25-87-283 μπορείτε να τηλεφωνείτε και να θέτετε όποιο ερώτημα θέλετε ή να καταθέτετε τη δική σα άποψη για οτιδήποτε σα ενδιαφέρει. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, όλη μα η εκπομπή θα ασχοληθεί μόνο με τα ερωτήματά σα και τα προηγούμενα αλλά και τα σημερινά. Αγαπητέ μου Νίκο, τα τελευταία χρόνια γίνεται μία έτσι μεθοδευμένη προσπάθεια προκειμένου να γίνει η ένωση των εκκλησιών. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν έχει αγνά ελαττήρια και κίνητρα. Αυτή η προσπάθεια δεν στηρίζεται, δεν ερίδεται ε, επάνω η χνάρια των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και όλων εκείνων των οποίων μας άφησαν η Ιερά Παρακαταθήκη οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ευαγγελιστέ, ο Κύριός μας ε, και γενικότερα όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Οικουμενικές και τοπικές σύνοδοι. Αλλά γίνεται μία προσπάθεια, έχει καλλιεργηθεί βεβαίως ε, τεχνιέντος, έχει περάσει πλέον αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Δυστυχώς αυτήν την προσπάθεια συνέβαλε πολύ και η έλευση του Πάπα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μετά από μία χιλιετία και περισσότερο, που είχε ο, ο Πάπας να πατήσει ε, ίσως είναι και περισσότερο, αλλά χίλια χρόνια είναι σίγουρα, ε, στην Ορθόδοξη Ελλάδα, και λοιπά. Και λοιπά. <κοί> να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Να πούμε ότι μπορεί να είναι χριστιανική η Παπική Εκκλησία, ή αν θέλετε, η ε, ρόμε Καθολική, όπως τη λένε, έτσι, δεν είναι η Καθολική, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι ήθιστε να λέγεται, έτσι αυτό αποκαλείται, ε, ή, η Καθολική Εκκλησία, που ούτε και καθολική είναι, διότι η καθολική λέει είναι ορθόδοξη εκκλησία. Μόνο η ορθόδοξη εκκλησία είναι, είναι καθολική γι' αυτό και λέμε ισμίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία. Καθολική εκκλησία είναι μόνο η εκκλησία του Χριστού η οποία βρίσκεται σε όλο τον κόσμο καθολικά, σε όλη την οικουμένη. Ε, και όχι όπω λέμε οι παπικοί, οι καθολικοί οι οποίοι έχουν σφετεριστεί το όνομα αυτό. Η παπικοί εκκλησία, το εκκλησία βεβαίως σε εισαγωγικά, σε όσους αρέσει, σε όσους δεν αρέσει δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο αυτά διδάσκουν οι Άγιοι της πίστη μας αυτά λένε ε, οι πατέρες μας αυτά λέμε και εμείς ε, με ταπείνωση φυσικά με σεβασμό και αγάπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν, έχουμε, δεν πρέπει να έχουμε καλές επαφές μαζί τους Λοιπόν η Παπική Εκκλησία άρχισε πολύ νωρίς να ταράσει λίγο τα νερά της ε, Εκκλησίας του Χριστού με τις καινοτομίες της, με τις ε, κενοφανείς θα λέγαμε έτσι θέσεις τους, ε, με το Φιλιόγβε, με το Πρωτείο του Πάπα, με τον εγωισμό, την υπερηφάνεια του Πάπα κλπ. Και, λοιπά και άλλα πολλά τα οποία προέκυψαν στη σειρότερα, πλήθος, μία σειρά δηλαδή από πλάνε και ε, υπερβολές έως και αιρέσεις, έτσι όπως είναι το φιλόγβε, είναι αίρεσης. Το φιλόγβε είναι το δόγμα εκείνο που πιστεύουν οι παπικοί, η παπική εκκλησία, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του ιού, Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι Πιστεύουμε ότι το πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται μόνο εκ του πατρό. Και στο πνεύμα το Άγιο, το εκ του πατρό εκπορευόμενο ομολογούμε ει σύμβολο τη πίστεώ μα, το οποίο βγαίνει βεβαίω και μέσα από το Ευαγγέλιο που το είπε ο ίδιο ο κύριο, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται, ο εκ του πατρό εκπορεύεται. Η Καθολική λοιπόν κάποια στιγμή, η Παπική, η Δυτική Εκκλησία, αν θέλετε, βγήκε, άρχισε δειλά-δειλά από τον 5ο-6ο-7ο αιώνα, 1ο-8ο αιώνα έτσι άρχισε να επικρατεί σε μεγαλύτερο βαθμό και κλίμακα και ε, σταθεροποιήθηκε τον 10 ο αιώνα όπου έγινε και το σχίσμα το 1054 μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Το φιλιόκβε λοιπόν, η εκπόρευση και εκ του Υιού, φίλιο κβε, το κβε σημαίνει και, το φίλιο σημαίνει Υιός και εκ του ιού, το Πνεύμα το δηλαδή το οποίο εκπορεύεται και εκ του ιού. Είναι θέμα δογματικό, έτσι, και ε, συνεπάγεται ότι όποιος το πρεσβεύει αυτό το πράγμα γίνεται αιρετικός, ε έτσι. Αίρεση σημαίνει, ε, βγαίνει από το αιρέομαι, ερούμε, που σημαίνει εκλέγω, προτιμώ, έχω δηλαδή μπροστά μου κάποια πράγματα και κάνω μία επιλογή και λέω αυτό το δέχομαι, εκείνο δεν το δέχομαι, αυτό το δέχομαι, εκείνο το απορρίπτω. Πράγμα το οποίο ε, καθιστά αυτόν τον οποίο το κάνει έτσι και το εγκολπώνεται και το κηρύττει στη συνέχεια αιρετικό. Διότι αποδεχόμεθα ε, καθολικά, ε, γενικά, ε, ολοκληρωτικά ό,τι μας έχει παραδοθεί μέσα από την Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη, από την Ιερά Παράδοση, ε, ό,τι μας έχει παραδοθεί χωρίς να αλλοιώνουμε ούτε ενογιώτα ούτε μία κεραία. Η Δυτική, λοιπόν, η Δυτική Εκκλησία, ο Πάπας κάποια στιγμή αλείωσε το δόγμα τη της πιστείας, αυτό το οποίο επρέσβευε ε, ε, συνολικά, καθολικά, η Εκκλησία του Χριστού άνα την οικουμένη, έτσι, το πνεύμα του Άγιου εκπορεύεται οκτήου, ήρθαν αυτοί 5ο, 6ο, 7ο αιώνα δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, με τη συνέχεια ο 9 1ο, 10ο αιώνα πιο ε, δυναμικά και στη συνέχεια, εν 10ο αιώνα πλέον, οριστικά, δήλωσαν, ούρμπι ετόρμπι, έτσι, ότι εμείς πρεσβεύουμε την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Ιού, που πλέον αφού γυμνή κεφαλή εκήρυξαν αυτή την, αυτό το πιστεύω, κατέστησαν, ε, έγιναν αιρετικοί. Έκτοτε λοιπόν έγινε και το σχίσμα στην μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας και πέρασαν οι αιώνες. Έγιναν κάποιες προσπάθειες το 1439 περίπου και λίγο πριν το 1270. δεύτερη προσπάθεια το 1439 στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, όπου οι παπικοί κατάφεραν να πείσουν τον Ιωσήφ τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα και όλους τους εκεί παρευρισκομένους κληρικούς και αξιωματούχους να αποδεχθούν την Ένωση, χωρίς να ε, αποκτήσουν όλες αυτές τις πλάνες και τις αιρέες οι δυτικοί και υπέγραψαν την ένωση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίες και ο μόνος ο οποίος δεν υπέγραψε την ένωση ήταν ο Άγιος Μάρκος Ευγενικό, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάσαμε λίγες μέρες πριν, την 19η Ιανουαρίου. Ο μόνος ο οποίος δεν υπέγραψε, λοιπόν, την ένωση με τον Πάπα ήταν ο άγιο Μάρκο ο Ευγενικός. στη συνέχεια Υπέφερε τα πάνδυνα βεβαίω. Κάποια στιγμή επέστρεψαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη, ε, αντιμετώπισαν την κατακραυγή του κόσμου, ε, του, του Ορθοδόξου Πυμνίου. Ε, η Ένωση έμεινε τυπικά στα χαρτιά, δεν μπόρεσαν να την επιβάλλουν στο λαό. Και σιγά σιγά, ε, τρόπον την να, έγινε μία ε, στην πράξη, έτσι de facto, έγινε μία ανέρεση αυτής της ενώσεω. Ο Πάπας στη συνέχεια έκανε και άλλες προσπάθειες, δεν κατάφερε τίποτε, μέχρι και φτάσαμε μέχρι το σημερινό ε, αιώνα, τον προηγούμενο τον 20ο και τον 21ο αιώνα που έχουμε ήδη εισέλθει, που έγιναν μία ε, προσπάθεια μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών για την Ένωση των Εκκλησιών. Εκεί θα έλεγα ότι έγιναν κάποιες υποχωρήσεις εκ μέρους της Ορθοδοξίας σε πάρα πολλά σημεία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις που ευτυχώς όμως επειδή αντιδρούσε ο λαός, ο πιστός και ευσεβής λαός και ο πιστός κλήρος και λαός, δεν μπόρεσαν οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι να κάνουν στην πράξη κάποια ένωση, απλώς παρέμειναν στις θα λέγαμε επικοινωνίες μεταξύ τους στις ε, αποστολές, στα συμβούλια, στα συνέδρια και στις συμπροσευχές που και αυτές είναι καταδικαστές και τις καταδικάζουν οι Άγιοι Πατέρες μας και οι Ιεροί Κανόνες. Απαγορεύεται να συμπροσευχόμαστε με ε, άλλα δόγματα, με άλλες θρησκείες οι οποίες δεν βρίσκονται μέσα στο σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, για να μην... Πάμε βέβαια όλη την ώρα μα με αυτό το θέμα. Ε, να προχωρέσουμε και σε άλλα μηνύματα και στα σημερινά φυσικά που θα έρθουν σε λίγο. Στο 2:10, 25, 13, 10, 25, 87, 28, 83, μπορείτε να τηλεφωνείτε, ζωντανή εκπομπή μα και να θέλετε τα δικά σας ερωτήματα που θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτά. Έτσι λοιπόν να κλείσουμε. Την ερώτηση αυτού του φίλου μα του Νίκου από την Αθήνα. Γιατί να μην ενωθεί η Ανατολική με τη Δυτική Εκκλησία, αφού είναι οι χριστιανικέ εκκλησίε και οι δύο. Να πούμε ότι δεν μπορούν να ενωθούν εφόσον βρίσκονται σε διαφορετικά ε, επίπεδα, σε διαφορετικέ ε, θέσεις θέσει και ιδέε και δόγματα. Έτσι, άλλα δόγματα πρεσβεύει η Δυτική Εκκλησία, η Παπική Εκκλησία και άλλα δόγματα πρεσβεύει η Ορθόδοξη. Θα μπορούσε να γίνει ένωση, θα μπορούσε να γίνει, γίνεται σε όμοια πράγματα και όχι σε ανώμια. Μία ένωση, δεν αρνούμαστε την, την ένωση με οποιαδήποτε άλλη σε εισαγωγικά εκκλησία. Ε, αρκεί αυτή η Εκκλησία να αποδεχθεί έτσι, την αλήθεια, την θεόπνευστη, την εξαποκαλύψεως αλήθεια που δίδαξε ο Κύριός μας μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τα Αγίας Επτά Οικουμενικά Συνόδου και καθώς και τα τοπικά. Εάν λοιπόν μία Εκκλησία, είτε αυτή λέγεται Πρωτεσταντική Εκκλησία, είτε Πεντηκοστιανή, είτε Ευαγγελική, είτε οποιαδήποτε άλλη, είτε η Δυτική Εκκλησία, είτε οι μονοφυσίτες που όλοι αυτοί συγκαταλέγονται στους ερετικούς και στις αιρέσεις ε, θελήσουν να ενωθούν με την Ορθόδοξη Εκκλησία, καμία αντίρρηση, να αποδεχθούν την αλήθεια, την αλήθεια των, ε, της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Νεοθήκης, την αλήθεια των 8 πρώτων αιώνων που ε, πήγαιναν να συμπορευόταν μαζί όλες οι εκκλησίες, ε, οι μονοψήφιτε βέβαια έφυγαν πιο νωρί. Έτσι έφυγαν τον, στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί όπου αποδέχτησαν, δέχτησαν και διακήρυξαν και διακήρυξαν τη μία φύση του Χριστού και όχι τι δύο, που πιστεύουμε Ορθόδοξη, τέλειος Θεός και τέλειος οι Ορθόδοξοι, τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Οι μονοψήφιτε λένε μόνο ότι ο Θεό ήταν, ότι ο Ιησούς Χριστό ήταν μόνο Θεό και η θεία του φύση απορρόφησε την ανθρώπινη. Αν λοιπόν ο κάθε ένας ή κάθε μία εκκλησία αφήσει την πλάνη, αφήσει την αίρεση και αποδεχθεί την αλήθεια και αυτό το οποίο πρεσβεύει η ορθόδοξη εκκλησία καμία αντίρρηση να νοθούμε. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, δεν το πράξουν αυτό, δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν μας δίνει κανείς το δικαίωμα, όποιος και αν είμαστε, όποιοι και αν είμαστε να κάνουμε μία ε, ένωση, όχι κατά Θεών, όχι ε, σύμφωνα με την αλήθεια και σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, αλλά σύμφωνα με τα δικά μας, ε, με τις δικές μας απόψεις, με τα δικά μας δεδομένα, με τις δικές μας ε, ιδιοτέλειες. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν μπορεί να γίνει ένωση όχι μόνο με την Δυτική Εκκλησία, αλλά με καμία άλλη σε εισαγωγικά εκκλησία, εάν δεν, επαναλαμβάνω, ασπαστεί την ε, αλήθεια. Η κυρία Μαρία από την Αθήνα. Πατέρα νύφη μου έχει μπει στου πεντηκοστιανούς ενώ κατά τα άλλα είναι σωστός άνθρωπος. Εγώ είμαι πολύ πιστή ορθόδοξη και αυτό με πληγώνει. Τι μπορώ να τη απαντήσω όταν μου λέει πως πρέπει να προσκυνάμε μόνο το Θεό επειδή το λέει το Ευαγγέλιο. Κατά τα άλλα έχουμε καλές σχέσει. Αγαπητή μου Μαρία από την Αθήνα. Το ερώτημα είναι σχετικά πρόσφατο, δύο ή τρεις εκπομπές πριν πρέπει να είναι. Δύο εκπομπές περίπου πρέπει να είναι. Είπαμε κάποια πράγματα γενικότερα γύρω από τις αιρέσεις και τους πεντηκοστιανούς σε προηγούμενες εκπομπές μας. Γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι άλλο η πνευματική σχέση και άλλο η κοινωνική σχέση. Έχουμε εντολή από τον Κύριό μας να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Η ουδήποτε χρώματος, η ασδήποτε φιλής και η ασδήποτε θρησκείας. Τι πρεσβεύει. Αγαπάμε, επαναλαμβάνω, όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, προσφέρουμε τη βοήθειά μας ανιδιοτελώς σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, Παράδειγμα, έτσι, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου που ένας ήταν Ιουδαίος και άλλος ήταν Σαμαρίτης, δηλαδή ερετικός για τους ε, την, το, εκείνη την εποχή. Να κάνουμε λοιπόν αυτόν τον διαχωρισμό. Άλλο, η κοινωνική μας σχέση που πρέπει να έχουμε προς όλους τους ανθρώπους του κόσμου, της Ελλάδος, του κόσμου, της γης και άλλο, η πνευματική επικοινωνία, η συμπροσευχή ή η αποδοχή κάποιων εσφαλμένων απόψεων, θέσεων και δογμάτων της πίστεώς μας από άλλες ε, ομολογίες, εκκλησίες και αιρέσεις. Λοιπόν, λέτε ότι σας πληγώνει αυτό το πράγμα. Τον καθένα θα πλήγωνε από τη στιγμή που βρίσκεται στην αλήθεια και γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην αλήθεια για πολλούς και διαφόρους λόγους, όταν κάποιο δικό μας πρόσωπο, κάποιος δικός μας άνθρωπος, πολύ δικός μας, παρεκκλίνει από την αλήθεια και οδηγείται σε λάθος μονοπάτι, σε λάθος δρόμο. Είναι φυσιολογικό αυτό και φυσικά αυτό το αντιμετωπίζουμε με προσευχή, έτσι προσευχόμαστε στο Θεό για τη συγκεκριμένη αυτή ψυχή, για το συγκεκριμένο άνθρωπο, όποιο και είναι αυτός, να τον φωτίσει ο Θεός και να τον επαναφέρει στον δρόμο του και στην αλήθειά του. Ε, αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ εύκολο, εάν δεν υπάρχει η καλή προαίρεση. Διότι ε, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται είτε στους προτεστάντες, όλες οι παραφιάδες των προτεσταντών, είτε ε, είναι οι αχωβάδες, είτε είναι κάποια άλλες, ε, ομολογίες ή δόξες κλπ. Όλοι αυτοί η συνήθως είναι πάρα πολύ φανατισμένοι, είναι πάρα πολύ έτσι θα λέγαμε ε, εγωιστές, υπερήφανοι και δύσκολα αλλάζουν, δεν έχουν και καλή προαίρεση και αποδεικνύεται αυτό από μια συζήτηση που θα κάνει κανείς μαζί τους, που έχουν κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τέτοιους ανθρώπους και βλέπεις ότι δεν έχουν μέσα τους την θέληση να δουν την αλήθεια, απλώς μιλάνε για να μιλάνε, λένε για να λένε και προσπαθούν τον άλλο να φέρουν σε, στη, κοντά τους και όχι αυτοί να δουν την αλήθεια και να πάνε στην, στην αλήθεια και στο, και στο φως. Και φαίνεται από το ότι εάν τους βρεθεί κάποιο κατάλληλος, όχι ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν να απαντήσουν, να τα βγάλουν πέρα μαζί τους και γι' αυτό λένε και λένε εκεί χίλια πράγματα, αλλά αν βρεθεί κάποιο που γνωρίζει κάποιο γνώστης της Αγίας Γραφής και συζητήσει μαζί, θα, θα δείτε το εξή φαινόμενο. Προσέξτε θέτουν ένα θέμα. Παραδείγματο χάρη για τα αδέλφια του Χριστού, ότι, να, η Παναγία μας έκανε και άλλα παιδιά μετά κλπ. Εάν λοιπόν του απο... ε, απαντήσει εκεί με επιχειρήματα και του τα ανατρέψει αυτό το οποίο λένε, δεν σου λένε ναι, έχει δίκιο. Πω πω ότι πατήσαμε ή τι κάναμε τι, και τόσο καιρό, τι... αλλά τι κάνουνε. Φεύγουν από το θέμα έτσι γρήγορα και χωρί να του πάρει Ήδη οι κανείς υπόγειε έτσι ξεγλιστράνε και πάνε σε άλλο Ναι, σου λένε, αλλά κοίταξε να δει, ο Χριστό ξέρω εγώ δεν ήταν ιό του εθού. Κοίταξε εδώ πέρα τι λέει το Ευαγγέλιο. Πα να του απαντήσει σε αυτό το σημείο όταν δουν τα σκούρα του ότι και εκεί αποκαλύπτονται και εκεί ε, βλέπουν ότι, δεν έχουν, ότι ο άλλο γνωρίζει και του απαντάει και δεν έχει τα πράγματα. Πάνε κάνουν μετάθεση του θέματο. Και αυτό κάνουν συνέχεια. Κάνουν ένα κύκλο. Κάντε μία συζήτηση μαζί τους, πάρτε ένα πρόσωπο το οποίο έχει κάποιες γνώσεις και μπορεί να συζητήσει μαζί τους και θα δείτε του λόγου το αληθές. Τι μπορώ να απαντήσω όταν μου λέει πως πρέπει να προσκυνάμε μόνο το Θεό. Ε, αυτό εν μέρη έχουν δίκιο. Έτσι, εμείς στο Θεό, στο Θεό αποδίδεται η πραγματική τιμή προσκύνησης και λατρεία. Αλλά τους Αγίους, γιατί προφανώς θέλει να πει εδώ η τηλεθεάτριά μας η κυρία Μαρία από την Αθήνα ότι τις έχουν πει αυτοί οι πεντηκοστιανοί ότι δεν πρέπει να προσκυνάμε και να τιμούμε τους Αγίους, αλλά η τιμή και η προσκύνηση αποδίδεται μόνο στο Θεό. Είναι μία από τις πλάνες που έχουν και από τις αιρέσεις αυτές. Σίγουρα θέλει να πει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν λατρεύουμε τους Αγίους. Εμείς αποδίδουμε σχετική προσκύνηση και τιμή έτσι ούτε λατρεύουμε τις εικόνες. Δεν θα έχουμε θεοποιήσει τις εικόνες, γιατί και εκεί στέκονται οι πεντηκοστιανοί. Εμείς τιμάμε και σεβόμεθα σχετικά έτσι, την εικόνα και τον Άγιο και η τιμή της εικόνος, όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος και η Εβδόμη Κουπένικη Σύνοδος, ανεβαίνει, έτσι ανάγεται, στο πρόσωπο. Η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Δηλαδή, προσκυνώντα μία εικόνα, προσκυνώντα παραδείγματο χάρη την εικόνα του Ιησού Χριστού, έτσι, δεν προσκυνάμε αυτό το χαρτόνι, αυτό το χαρτί αυτή τη στιγμή, ούτε λατρεύουμε το χαρτόνι. Αλλά η προσκύνηση αυτή, η σχετική προσκύνηση, διαβαίνει, ανεβαίνει στο το τιμόμενο πρόσωπο. Δηλαδή, ποιο πρόσωπο εικονίζει εδώ πέρα η εικόνα αυτή, τον Ιησού Χριστό. Η προσκύνηση λοιπόν ανεβαίνει στον Ιησού Χριστό. Η τιμή αυτή επειδή δεν έχουμε μπροστά μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να το προσκυνήσουμε, για να το ασπαστούμε, έτσι, για να τον παρακαλέσουμε για κάτι που θέλουμε κλπ. Έχουμε την εικόνα του, τη μορφή του. Όπως πολύ σωστά τότε κάνω μία ε, αναφορά πάω στην περίοδο εκείνη τη οικονομαχίας όπου είχε προκύψει το θέμα αυτό και είχε λυθεί από τότε φυσικά με ατράνταχτε αποδείξει. Δεν είναι το θέμα σε αυτό. Σε μια άλλη εκπομπή να κάνουμε ολόκληρο θέμα, να το αφιερώσουμε στι εικόνε, γιατί πρέπει να προσκυνάμε τι εικόνε και τι ακριβώ γίνεται γύρω από το θέμα αυτό. Ε, όπως τότε είχε πει ένας Άγιος, ο Άγιος Στέφανος, ο νέος, ο Μάρτης, ο οποίος μαρτύρησε και τότε από τους οικονομάχους, όταν τον πίεζαν για να προσκυνήσει, για να πατήσει συγγνώμη τις εικόνες, διότι έλεγαν όλοι οι εικονομάχοι ότι ήταν είδωλα. Ε, πήρε, ζήτησε, ήταν εκεί μπροστά και ο βασιλιάς και ο πατριάρχης και πολλοί άλλοι. Και λέει, μου δίνετε σας παρακαλώ ένα νόμισμα. Και πήρε το νόμισμα, την εποχή εκείνη τα νομίσματα είχαν πάνω την ε, προτομή, την κεφαλή του βασιλέως, το αυτοκράτορα. Το παίρνει λοιπόν το νόμισμα, το πετάει κάτω και αρχίζει και το πατάει με τα πόδια του. Έγιναν έξω φρενών όλοι οι αξιωματικοί, ο αυτοκράτορο άρχισε να ουρλιάζει από το κακό του για την προσβολή που του έκανε ο, ο Στέφανος, ο Πατριάρχης τα ίδια και όλοι οι άλλοι επίσκοποι κλ. και κλπ. και άρχισαν να βαράνε, να χτυπάνε έω θανάτου τον Όσιο Στέφανο, τον νέο. Και του λέγανε δεν ντρέπεσαι, καταπατάς την εικόνα του βασιλέως, ντροπή σου και λοιπά, δε και λοιπά. Και τους λέει φυσιολογικά, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ο Άγιος Στέφανος, ότι εσείς λέει ενίσταστε και διαμαρτύρεστε και καλώς διαμαρτύραστε και ενίσταστε, διότι κατεπάτησα το νόμισμα που έχει απάνω την προτομή του βασιλέως, τον αυτοκράτορα. Μιλάμε τώρα για ο Ουδαιώνα, έτσι, στο 730 περίπου, 740 και γύρω το 730 ξεκίνησε και τελείωσε το 832 η περίοδος της οικονομαχίας. Ε, και έχετε το θράσος να μου λέτε εμένα να πατήσω την εικόνα του Μεγάλου Βασιλέως, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Διαμαρτύρεστε που καταπατώ την εικόνα από το νόμισμα του Βασιλέως και δεν σα εννοιάζει και δεν διαμαρτύρεστε όταν μου λέτε να πατήσω, να καταπατήσω την εικόνα του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν από απλά πράγματα, όπω και μία φωτογραφία, έτσι να πάρουμε κάτι απλό, κάτι συνηθισμένο, μία φωτογραφία που, έχουν, ε, που έχουμε όλοι στα σπίτια μα, γιατί την έχουμε, λατρεύουμε τη φωτογραφία. Το παιδί μα, το παιδί σα, ο γιο σα, η κόρη σα, ο άντρα σα, η γυναίκα σα, ένα αγαπημένο πρόσωπο βρίσκεται στο εξωτερικό. Είτε ταξιδεύετε, έχει κατασταθεί μονίμω στο εξωτερικό. Πώ θα το δείτε αυτό το πρόσωπο. Πώ θα επικοινωνήσετε μαζί του, δεν θέλετε να έχετε μια οπτική επαφή μαζί του, Δεν σα φτάνει μόνο το να σα γράψει, θέλετε να το βλέπετε κιόλα. Ορισμένε φορέ και έχετε τη φωτογραφία του, και πολλέ φορέ οι μητέρε κυρίω παίρνουν τη φωτογραφία του παιδιού του, έτσι τη βλέπουν και βάζουν τα κλάματα και κλαίνει και την ασπάζονται. Οι δολολάτρε είναι οι μανάδε αυτέ, οι γονεί, ή ο άντρα που για τη γυναίκα του, η γυναίκα για τον άντρα κλπ. Οι δολολάτρε είναι. Λατρεύουν το χαρτί, θεοποιούν το χαρτί όχι αλλά βλέποντας την εικόνα είναι σαν να επικοινωνούν με το πρόσωπο, σαν να έχουν μπροστά τους το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, το αγαπημένο τους πρόσωπο και του μιλάνε, του συνομιλάνε σαν να είναι μπροστά τους. Έχοντας βεβαίως και τη γνώση ότι δεν είναι μπροστά τους. Έτσι λοιπόν και εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, τιμούμε και προσκυνάμε τις εικόνες, διότι η τιμή, δεν λατρεύουμε τις εικόνες, αλλά σχετική προσκύνηση, διότι αναγά, διαβιβάζεται, μάλλον, συγγνώμη, διαβαίνει αν θέλετε η τιμή προσκύνησης στο πρωτότυπο. Και σεβόμεθα τους ε, Αγίους, έτσι τιμούμε και προσκυνάμε τους Αγίους, γιατί, γιατί είναι οι φίλοι του Χριστού και διότι είναι κατ' εικόνα Θεού. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε φτιαχτεί δεν έχουμε δημιουργηθεί από τον Θεό. Σα λέει λοιπόν, σα λέει κάποιο γιατί προσκυνάτε του Αγίου, γιατί τιμάτε του Αγίου. Μία απλή απάντηση, αμέσω αμέσω. Διότι είναι εικόνε του Θεού. Μία εικόνα του Θεού, του Θεού θα την ατιμάσει, δεν θα την τιμήσει, δεν θα την προσκυνήσει, δεν θα την σεβαστεί. Μία εικόνα του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπο, σαν άνθρωπο, είναι εικόνα του Θεού, έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι εργάστηκαν στον δρόμο του Θεού και τήρησαν τις εντολές του Θεού και επέτυχαν από αυτή τη ζωή την Θεία Μέθεξη, δηλαδή ήρθε και κατοίκησε μέσα τους η Χάρις του Θεού, αγιάστηκαν. Εδώ πείτε τους και κάτι άλλο. Εδώ διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο το αποδέχονται, έτσι και το πιστεύουν όλοι αυτοί οι αιρετικοί, το παρερμηνεύουν, αλλά το πρωτότυπο, έτσι έχουν αλλάξει και το πρωτότυπο. Οι Αιχωβάδες π.χ. έχουν αλλάξει το πρωτότυπο. Αλλά οι παιδικοστιανοί το, το κείμενο τουλάχιστον έτσι το αρχαίο κείμενο το έχουν ορθό. Την ερμηνεία έχουν αλλοιώσει. Λοιπόν στο αρχαίο λοιπόν κείμενο εκεί διαβάζουμε ότι πολλά εδώ ακούμπησε κάποιο το ύφασμα του Χριστού έτσι το ε, το ρούχο του Χριστού και έγινε καλά. Περνούσε Κάποιο Απόστολο και η σκιά του θεράπευε ανθρώπου. Το μανδύλι με το οποίο σκουπιζόταν οι Απόστολοι έκανε θαύματα στη συνέχεια. Και το κρατούσαν οι Χριστιανοί έτσι και το είχαν για ευλογία. <coughs> το άγιο μανδύλι του Χριστού που σκούπισε το πρόσωπό του έκανε θαύματα στη συνέχεια. Και άλλα πολλά, η αλυσίδα του Αποστόλου Πέτρου έκανε θαύματα. Εάν λοιπόν τα αντικείμενα αποκτούν την χάρη και την ευλογία από τους Αγίους και τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές και όλους γενικότερα τους Αγίους της πίστεώς μας, έτσι, και κάνουν θαύματα, διότι εκεί μέσα έχει κατοικήσει η χάρη του Θεού, πόσο μάλλον τα ίδια τα σώματα των Αγίων. Ήδη οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν τιμούμε τους Αγίους και γι' αυτό τους προσκυνάμε, διότι είναι, έχουν αγιάσει, έχουν φτάσει, έχει κατοικήσει μέσα τους η χάρη του Θεού και ε, έχουν φτάσει στη Θεία Μέθεξη και γιατί είναι οι φίλοι του Θεού, έτσι, αυτοί οι οποίοι ε, μας φέρουν κοντά στο Θεό. Δεν μας σώζουν οι Άγιοι που πατάνε πάνω ιερετικοί, κάτι αιρετική πάνω σε αυτό, ότι δεν σώζουν. Εμείς δεν είπαμε ότι σώζουν οι Άγιοι, ο Θεός σώζει. Αλλά οι Άγιοι είναι διαμεσολαβητές, μεσολαβούν. Ένα Άγιο που έχει πλησιάσει, έχει εργαστεί, έχει πονέσει, έχει κουραστεί και έχει φτάσει κοντά στο Θεό και έχει ελκύσει τη χάρη του Θεού και ο Θεό κατοίκησε μέσα του. Εάν προσευχηθεί αυτό ο Άγιο για κάποιον, τον ακούει ο Θεό. Γιατί? Διότι τράβηξε πάρα πολλά. Έτσι βασανίστηκε στη ζωή του, μαρτύρησε. Πολλοί μαρτύρησαν, έχουν μάρτυρε. Ε, αυτό ο Θεό που μαρτύρησαν για χάρη του, για το όνομά του, δεν θα του τιμήσει, δεν θα τους ακούσει όταν τους ζητήσουν κάτι. Και επειδή λοιπόν εμείς είμαστε αμαρτωλοί ως επιτοπλίστων και αδύναμοι και δεν φτάνει η προσευχή μας στο θρόνο του Θεού, βάζουμε μεσολαβητέ τους Αγίους. Όπως, να σας πω και ένα παράδειγμα σύγχρονο, όπως για να πλησιάσει κανείς παράδειγμα κάποιο σπουδαίο και μεγάλο και σημαίνον πρόσωπο, έναν υπουργό, έναν βασιλιά, ένα αυτοκράτορα, ένα πρωθυπουργό στη σημερινή εποχή, έτσι, αν δεν τον γνωρίζει, δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Εάν όχι όμως κάποιον άλλο φίλο που είναι φίλος με τον Υπουργό ή με τον Πρωθυπουργό κλπ, πιάνει τον φίλο του και του λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να με φέρει σε επαφή με τον Πρωθυπουργό, θέλω να με φέρει σε επαφή με τον Υπουργό. Και έτσι πλησιάζει και βλέπει. Γιατί για να πήγαινε κατευθείαν στον Υπουργό, ποιο θα τον έβλεπε, ποιο θα τον άκουγε και ποιο είσαι εσύ που θα πα κατευθείαν στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό. Εάν όμω έχει έναν φίλο του Υπουργού ή του Πρωθυπουργού ένα υπάλληλο, ένα γραμματέα, μια γραμματέα και τη γνωρίζει και είσαστε φίλοι κλπ. Λε τη γραμματέα ή στον φίλο σου, ξέρει κάτι, θέλω να τον υπουργό, θέλω να τον πρωθυπουργό και εκείνο μεσολαβεί και σε φέρνει σε επαφή με τον υπουργό ή με τον πρωθυπουργό. Ε, το ίδιο κάνουν και οι Άγιοι. Μεσολαβούν, επειδή είναι πιο κοντά σε εμά του ανθρώπου και λένε στο Θεό, ξέρει κάτι σωστά, ο Τάδε, ο Πατριμάξιμο ή η κυρία Τάδε, η κυρία Μαρία, ο κύριο Γιώργο κλπ. Είναι με ένα μαρτωλό, δεν... Ε, αξίζει να σε ακουστεί προσευχή του, αλλά σε παρακαλώ για χατήρι δικό μου βοήθησε τον. Και έτσι έχουμε την επέμβαση και την διαμεσολάβηση του Αγίου και των Αγίων στη ζωή μα. 2-10 όμω, 25-10-3-10, 25-87-283 Ζωντανά τα τηλέφωνα σα. Παρακαλώ ό,τι τηλέφωνα και μηνύματα υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή να έρθουν. Ε, σε 5 λεπτά θα ξεκινήσω να διαβάζω τα σημερινά σα μηνύματα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε λοιπόν και να θέτε όποιο ερώτημα θέλετε. Ε, και ό,τι άλλο θέλετε να καταθέσετε. Να κάνουμε ένα ε, σύντομο ε, διαφημιστικό διάλειμμα, ενό λεπτού περίπου. Μην φύγετε, έτσι μείνετε κοντά μας, συντονισμένοι στο αγαπημένο σας κανάλι, στη φιλόξενη αυτή συχνότητα του 06, που με την βοήθεια του Θεού και την αγάπη του Διευθυντού του 06, του κυρίου Στέργιου Καλόγυρου, έχουμε δύο, εβδομα... δύο, δύο ώρες ε, τη εβδομάδα, ενώ εκπομπές, και ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας και τον ευχαριστούμε εκ της θέσης Μείνετε λοιπόν κοντά μας, συντονισμένοι, ένα λεπτό διάλειμμα και αμέσως συνεχίζουμε στα ερωτήματά σας, πέντε λεπτά ακόμα στα παλαιότερα και σε πέντε λεπτά ερχόμαστε στα σημερινά ερωτήματά σας. Λοιπόν, και πάλι κοντά σας, και πάλι κοντάς λοιπόν αγαπητοί μου τηλεθεατές, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, στην εκπομπή μας η φωνή του Πατροκοσμά που βρίσκεται κοντά σας κάθε Δευτέρα 7 με 8 η ώρα. Πήγαμε 7 παρα 4 περίπου, ξεκινήσαμε 1 τέταρτο νωρί, ξεκινάμε 1 τέταρτο νωρίτερα και τελειώνουμε 8 η ώρα. Έτσι ήμασταν 7 με 8 και τέταρτο, Εδώ και δύο εκπομπέ περίπου. Πήγαμε 7 παρατέταρτο, 7 παρα 10, περίπου. Ξεκινάμε έτσι και τελειώνουμε 8 η ώρα ακριβώ και η μία εκπομπή τη Δευτέρα και η άλλη εκπομπή στο Μάξιμο του Πατέρα Μάξιμο κάθε Πέμπτη, τα παρατέτα στο 7 παρα 10 με 8 η ώρα. Λοιπόν, ήρθαν αρκετά βλέπω μηνύματα ε, και σήμερα. Έτσι να πάμε σε ένα-δυο παλαιότερα που έχουν σειρά. Εσείς συνεχίστε στο 2-10-25-10-3-10-25-87-283. Θα το καθιερώσω αυτό ε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και αντί να ασχολούμαστε ε, σε κάθε μας εκπομπή μόνο για ένα θέμα είτε για δύο, επειδή βλέπω και μου το ζητήσετε και εσείς, και είναι και πιο όμορφο θα λέω και έχει και ένα ενδιαφέρον, να απαντάμε σε πολλά ερωτήματα. Ε, θα το κάνουμε πολύ συχνά, δηλαδή δύο τουλάχιστον εκπομπές στο μήνα, κάθε Δευτέρα, ενώ η Φανοπέτρο Κοσμά, έτσι θα ασχολείται μόνο με τα δικά σας μηνύματα. Ίσως και περισσότερο, ανάλογα με την ζήτηση και το ενδιαφέρον που υπάρχει. <χε> Μία κυρία από την μεταμόρφωση, κυρία Ιωάννα, μια αγαπητή τηλεθεάτριά μας, στι 17 πρώτου, πρόσφατα σχετικά, μα είχε ρωτήσει πατέρα Μάξιμη, συγχαρητήρια για την εκπομπή Αν μπορείτε, σα παρακαλώ να μα πείτε για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τη Μυτιλίνη, ειδικά για τα μάτια του, αν είναι ανοιχτά ή κλειστά. Είναι ανοιχτά, αγαπητή Ιωάννα. είναι ολόκληρη ιστορία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έτσι έχει σχέση ε, με μία σφαγή που έγινε στη Μυτιλίνη από πειρατές εκεί όπου εσφάγησαν, εσφαγιάστησαν όλοι οι μοναχοί και γλίτωσε μόνο ένας ε, μοναχός, ο οποίος και στη συνέχεια διηγήθηκε όλη την ιστορία και η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι φτιαγμένη από το αίμα των σφαγιαστέντων μοναχών και από χώμα, από πυλό δηλαδή. Εάν θα πάτε κοντά θα δείτε ότι είναι από πυλό ε, η εικόνα αυτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι μία θαυμάσια καταπληκτική εικόνα, πολύ έτσι ζωντανή και ε, συγκινητική, προκαλεί μεγάλο δέος και βρίσκεται φυσικά έτσι στη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω. Δεν είναι Άγιος, να κάνω μια διευκρίνηση γιατί πολλοί λένε ο Άγιος Μιχανή κλπ. Είναι Αρχάγγελος, έτσι, είναι πνεύμα δηλαδή. Δεν, είναι, δεν, ήταν άνθρωπος που ήρθε σε αυτή τη ζωή, γεννήθηκε με φυσιολογικό τρόπο ε, από άνδρα και από γυναίκα και αγωνίστηκε και στη συνέχεια αγίασε ή μαρτύρησε κλπ. Έτσι, είναι Άγγελος, ένα από τα τάγματα, από τα δέκα τάγματα των Αγγέλων, Αρχάγγελο. Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Αρχέ, Εξουσίε, Δυνάμει, Κυριώτε, Τρόνοι, Χερουβίμ, σεραφίμ είναι τα τάγματα των αγγέλων που δημιούργησε ο Θεό πριν τον άνθρωπο. Για τα μάθη που ρωτάτε, είναι ανοιχτά, κυρία Ιωάννα. Ο κύριος Παντελής από το Μαρούσι, πατέρα Μάξιμου, που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού και η Παλαιά Διαθήκη, τα περιτελετή αγιασμού περί των οποίων μιλήσατε σε προηγούμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ. Ε, στην παλαιά και στην Καινή διαθήκη αγαπητέ φίλε Παντελή, δεν αναφέρεται η τελετή του αγίου του αγιασμού του μεγάλου αγιασμού. Αυτά είναι κείμενα, έτσι είναι ευχές οι οποίες συνετάχτησαν, συνεντάχθησαν, σιγά σιγά με το πέρασμα των αιώνων. Η εκκλησία μας έχει μια, θα λέγαμε ε, πώς να το πω. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή η κατάλληλη λέξη. Έτσι έχει μία συνέχεια, έχει μία εξέλιξη αν θέλετε. Δεν ξεκίνησε από την αρχή ολοκληρωμένη. Έτσι ο Κύριος μας, μας είπε εγώ φεύγω αλλά θα αφήσω πίσω το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα οδηγήσει εμάς, με ύψιλο το εμάς, ισπάσαν την αλήθεια. Έχουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο το οποίο υπάρχει ε, σε, στην Εκκλησία του Χριστού, το οποίο καθοδηγεί την Εκκλησία του Χριστού εισπάσαν την αλήθεια και δεν την αφήνει να πλανηθεί, να ακολουθήσει λάθος δρόμο. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά ε, ήρθαν στο, σιγά σιγά ήρθαν παράδειγμα οι ακολουθίες, συνετάχθησαν, ακολουθήθησαν, ήταν στη συνέχεια, υπήρξε η μια ακολουθία πρώτα του Ιακώβου, η Θεία Λειτουργία του Ιακώβου, του Αδελφοθέου, μετά επειδή ήταν πολύ μεγάλη ο Μέγας Βασίλος έφτιαξε μια πιο μικρότερη, στη συνέχεια ήρθε ο Χρυσόστομος έφτιαξε μια άλλη πιο μικρότερη κλπ. Ε, κάποια πράγματα λειτουργικά, τα λειτουργικά σύν το χρόνο καθιερώθησαν και ε, ακολουθήθηκαν από τους ε, κληρικούς και από το λαό. Υπάρχει μία εξέλιξη δηλαδή, μία συνέχεια. Οπότε και η τελετή του ουγιασμού εμπίπτει έτσι μέσα σε αυτή την συνέχεια και την εξέλιξη και τον ολοκλήρωση αν θέλετε της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν σημαίνει ότι ότι δεν είναι μέσα στην κενή στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη δεν το πιστεύουμε, δεν το φρονούμε. Έτσι, εδώ ε, πέφτουμε πλέον ε, στην, στο φρόνημα, ή αν θέλετε, σε αυτό που φρονούν και πιστεύουν κάποιοι ερετικοί, κάποιοι ε, προτεστάντες ε, που απορρίπτουν την ιερά παράδοση. Έτσι, εμείς δεχόμαστε την Αγία Γραφή, Παλαιά Κοινή Διαθήκη και την Ιερά Παράδοση. Η Παράδοση, την Ιερά Παράδοση, όπω μα μας τα παρέσω, διότι και το Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη πώ αποδεικνύεται ότι είναι ορθή και ότι είναι σωστή μέσα από την παράδοση. Η παράδοση μας αποδεικνύει ότι αυτό είναι το γνήσιο κείμενο, αυτό είναι το στο κείμενο και όχι κάτι άλλο. <κυρίζει> Πάμε και στα σημερινά σας ερωτήματα όμως. Ε, η κυρία Μαρίνα από τον Πειραιά, πατέρα Μάξιμη, είπατε ότι δεν έχει γίνει ένωση δυτική και ανατολικής εκκλησίας. Τότε πώς γίνονται συλλήτουργα. Ε, συλλήτουργα δεν γίνονται, έτσι. Ε, επίσημα τουλάχιστο ε, ούτε έχουν καθιερωθεί ούτε και γίνονται εάν έχουν γίνει και δεν το γνωρίζω δεν ξέρω κάποιες φορές μόνο έτσι συλλήτουργα δεν γίνεται από κανένα ορθόδοξο δεν έχει γίνει συλλήτουργα κάποιες φορές έχουν γίνει μέσα στα πλαίσια θα λέγαμε έτσι της υπερβολικής αγάπης και κατανόησης και οικονομίας έτσι έχει γίνει μόνο με Πατριάρχη Παλαιότερο ή τον νυν Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, που και αυτό κακώς έγινε και δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι, όχι πλήρε κανονικό ηλίτουργο, ας το πούμε έτσι, απλώς παρίστατο φορούσε την στολή ο Πατριάρχης, είτε Παλαιότερος ή ο νυν. Που επαναλαμβάνω, έτσι, ούτε αυτό ήταν επιτρεπτό να γίνει και κακό έγινε και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά από κανένα άλλο δεν γνωρίζω να έχει γίνει. αν γνωρίζετε εσεί, μπορείτε να ξανατελεφωνήσετε και να το καταθέσετε. Ο κύριο Παναγιώτης από Ζωγράφου, η Αγία Κάρα του Αγίου Κοσμάτο, το Λούτο Γνωρίζετε, Πω βρίσκεται σε κρατικό μουσείο τη Βιέννη. Ε, δεν το γνωρίζω, αγαπητέ μου φίλε Παναγιώτη. Εάν εσύ έχει περισσότερε πληροφορίε, θα σε παρακαλούσα να μου τι στείλει είτε αυτή τη στιγμή στο 2151310, είτε στα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμά στο 8239300 είτε με email, έτσι, με όποιο τρόπο νομίζεις θα το ήθελα. Ξέρω ότι όλο το σκήνομα του Αγίου Κοσμά βρίσκεται στη Βόρειο Ήπειρο, έτσι, ανακαλύφθηκε. Είχαμε κάνει μία εκδήλωση πρόπερση στο Πολεμικό Μουσείο, όπου είχαμε καλέσει τον καθηγητή Πανεπιστημίου τον κύριο Παναγιώτη Χριστόπουλο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ανεκάλυψε ε, το 1970 τόσο και λοιπά, ε, το σκήνομα και τη λάρνακα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ε, έγινε επίσημη καταμέτρηση των οστών, έγινε εξακρίβωση από ειδικού, διαπιστώθηκαν ότι όντω ήταν ε, το σκήνομα του Αγίου Κοσμά κλπ. Και έκτοτε ή το εκεί. Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει πριν μερικά χρόνια ότι είχε κλαπεί, το ξαναβρήκαν και τώρα βρίσκεται ε, στη Βόρειο Ήπειρο. Τώρα για την Κάρα δεν το γνωρίζω. Είχα ακούσει κάτι σχετικό ότι η Κάρα το Γεκουσμά δεν βρίσκεται στη Λάρνα κάτω. Ε, δεν το έχω διασταυρώσει όμω. Αν κάτι γνωρίζεις περισσότερο, αγαπητέ Φιλίπα Αναγιώτη, θα σε ευχαριστούσα να μου το έστελε. Επίση, ρωτάς αν επιτρέπει το ξεμάθημα από λαϊκού το ξεμάτιασμα δεν επιτρέπεται από λαϊκούς, παρά μόνο από κληρικούς, εκτός παρά μόνο σε περίπτωση ανάγκης, έτσι αν δεν υπάρχει κανείς κληρικός κοντά, εάν δεν έχουμε την δυνατότητα να βρούμε κάποιο κληρικό, είτε να τηλεφωνήσουμε σε κάποιο κληρικό έστω και από το τηλέφωνο να μας ξεματιάσει, έτσι μόνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και περίπτωση μπορεί κάποιος λαϊκός, χρησιμοποιώντα μόνο λόγια της Εκκλησίας μας, τα καθιερωμένα, την ευχή της Βασκανίας δηλαδή και κάποια άλλα, έτσι και όχι ε, ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι κατεβάζει το μυαλό του με διάφορα έτσι ε, άλλες πρακτικές, με λάδια, με νερά και με χίλια διάλα πράγματα τα οποία δεν είναι ορθά και εμπίπτουν έτσι σε δυσιδαιμονίες και σε παγανιστικές τελετές. Και τρίτο ερώτημα και τέταρτο και πέμπτο, <laughs> Παναγιώτη μου, ε, Ευχάριστα, αυτό βέβαια, δείχνει πόσο ενδιαφέρον έχει και σε τιμάει αυτό. Ε, εντάξει, στα γρήγορα θα απαντήσουν. Ποια τα καθήκοντα του κουμπάρου σε ένα γάμο. Ε, ποια τα καθήκοντα του κουμπάρου σε ένα γάμο. Πρωτίστω τα καθήκοντα έτσι είναι πνευματική φύσεω και όχι. Ε, όπως έχει καταντήσει σήμερα ε, η, τελετή, η τελετή του γάμου και της βαπτίσης ως μία τυπική τελεκτή, που αρκείται ο κουμπάρος και ο νανός μόνο στα τυπικά, στο να πυρώσει τους παπάδες ή τους ψάλτες ή να πάρει σταυρούς ή να πάρει δώρα ή να κάνει κάποια άλλα πράγματα, τις μποπονιέρες κλπ. κλπ. Τα καθήκοντα είναι πολύ πιο σημαντικά και ξεκινάνε πρώτα από τα πνευματικά, δηλαδή να γνωρίζει ε, το ζευγάρι, να του συμπαραστέκεται ε, όποτε έχει την ανάγκη του να το συμβουλεύει όταν δεν πηγαίνουν καλά ή όταν πρέπει να το συμβουλεύσει και να είναι κοντά του ανα πάσα στιγμή και να οδεύουν μαζί το δρόμο τον πνευματικό. Αυτά είναι κυρίως τα καθήκοντα έτσι γρήγορα του κουμπάρου. Πρώτα ξαδέρφια μπορούν να παντρευτούν, φυσικά σε καμία περίπτωση όχι. Από τρίτα ξαδέρφια και απάνω. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους με νηστείες, κάνοντας εμείς νηστείες, με προσευχή, με ε, στη Θεία Λειτουργία να δίνουμε τα ονόματά τους, καθώς και με ελεημοσύνη. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό θέμα, το σημειώνω, να πούμε πολύ περισσότερα. Ο κύριο Κώστα από Αμπελοκήπους, πώ δικαιολογούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι το άγιο πνεύμα εκπορεύεται μόνο εκ του πατρό και πώ δικαιολογούν οι Καθολικοί ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Εμεί οι Ορθόδοξοι το αιτιολογούμε και το αποδεικνύουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Που το είπε ο ίδιο ο κύριο, όταν μιλούσε στου μαθητέ του και μίλησε για το Άγιο Πνεύμα, είπε ότι ο, εκ του πατρό εκπορεύεται. Το οποίο εκπορεύεται εκ του πατρό. Δεν είπε ο εκ του πατρό, ο, ο μικροδασία οξία δηλαδή, το οποίο έτσι εκπορεύεται εκ του πατρό και εκ του ιού, αφού ο ίδιο ο κύριο, ο οποίο ήταν ο μόνο κατάλληλο και αρμόδιο να μα πει ω ο γνωρίζοντα τα βάθη του πατρό του κλπ. Ω Θεό και ίδιο ω Υιό Θεού. Έτσι, κατά ε, ο μόνο αρμόδιο να μα πει και μα είπε ότι μόνο έχει τον πατρό, από εκεί και πέρα, πώ θα έρθει οποιοδήποτε άλλο να πει ότι είναι και εκ του ιού. Και βεβαίω στη συνέχεια έχουμε την Οικουμενική, την πρώτη και την Δευτέρα, την Δευτέρα μάλλον καλύτερα, γιατί στο, στο, στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο ε, ολοκληρώθηκε το σύμβολο της πίστεώς μας με το θέμα που προέκυψε με το Άγιο Πνεύμα, έτσι μας είπε ο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και στο Πνεύμα, το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο κλπ. Και αυτό πρέσβευαν και φρονούσαν και οι Καθολικοί, διότι και οι Καθολική τότε, έτσι που ήταν το Πρεσβηγενέ Πατριαρχείο τη Ρώμη, είχε συμμετάσχει και στην Πρώτη και στην Δευτέρα και στην Τρίτη και στην Τέταρτη και στην Πέμπτη και σε όλε τι συνόδου. Και αποδεχόντουσαν το Πνεύμα του Άγιο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Στη συνέχεια πολύ αργότερα ε, άλλαξαν και αυτό το έκαναν, το δικαιολογούν οι καθολικοί μια και το ρώτησε να τα πω στα γρήγορα, έτσι διότι αυτό το εφήβραν οι καθολικοί διότι ε, αν το Πνεύμα του Άγιο εκπορεύεται εκ του Ιού, άρα ο Υιός έχει και αυτός την, η, κατά την δική του άποψη την ίδια αξία με τον Θεό, πατέρα και αφού ο Υιός μετά έδωσε την δυνατότητα και τα κλειδιά του παραδείσου στον Απόστολο Πέτρο και στη συνέχεια έχουν συντηρηθεί της Εκκλησίας τους Ρώμοι αυτή τον Απόστολο Πέτρο για να πούν ότι έτσι νόμεζαν εκείνοι, αγαπητέ φίλε η Κώστα, έτσι, ότι, ε... ο Κώστας δεν είναι, κάνω λάθος, όχι. Κώστα είναι, ναι. Έτσι νόμεζαν εκείνοι ότι με το να λέμε οι Ορθόδοξοι ότι το Πνεύμα εκπορεύεται μόνο εκ του πατρό. Και όχι και εκ του ιού υποτιμούσαν τον ιό. Ενώ δεν σημαίνει αυτό. Αυτό γίνεται διότι η Ορθόδοξη, η... η Ορθόδοξη Εκκλησία το κάνει αυτό και το πιστεύει και το δικαιολογεί διότι έχουμε μία αιτία των πάντων. Μία είναι η αιτία τη Αγία Τριάδος, ο Πατήρ. Ο Πατήρ γέννησε τον ιό. Και ο Πατήρ εκπορεύει το άγιο πνεύμα. Δεν έχουμε δύο αιτίε, δύο πηγέ με αυτό το πράγμα που λένε οι παπικοί, κάνουμε δύο πηγέ. Δύο αιτίε. Πατέρα και ο πατήρ εκπορεύει το άγιο πνεύμα, αλλά και ο ιό. Μία είναι η αιτία τη Αγία Τριάδο. Ο πατήρ. Ο πατήρ γέννησε τον ιό, ο πατήρ εκπορεύει το άγιο πνεύμα. Δεν έχω χρόνο όμω για περισσότερα. Κύριο Αργύρη, απαταπατή και ευχαριστώ τον πατέρα Μάξιμου για την όμορφη εκπομπή και μακάρι να υπήρχε περισσότερο χρόνο. Να είσαι καλά, φίλε σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άννα από Πειραιά. Την ευχή σα, πατέρα Μάξιμη. Είμαι άρρωστη γυναίκα και σα έχω συντροφιά και παρηγοριά κάθε φορά που σα βλέπω στην τηλεόραση. Ο Θεό να σα βοηθάει πάντα να τα λέτε έτσι ωραία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άννα. Εύχομαι ο Θεό να σα δίνει και κουράγιο και δύναμη και υπομονή ε, στην ασθένειά σα και να ξέρω ότι η ασθένεια δεν είναι τυχαίο για τον κάθε άνθρωπο. Είναι πολύ, αν την εκμεταλλευτεί, μπορεί να του να τον οδηγήσει στην ε, αιώνια ζωή. Εάν κάνει κανεί λίγο υπομονή, είναι δύσκολο το ξέρω. Πονάμε, υποφέρουμε, αλλά να ξέρουμε ότι σύντομα φεύγουμε από αυτή τη ζωή και λίγο πολύ όλοι έχουμε προβλήματα. Και όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κύριο Αθανάσιος από Γαλάτσι, παρακαλώ ό,τι οι μηνύματα υπάρχουν να έρθουν, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ε, ο κύριο Αθανά από το Γαλάτσι, πιστεύω ότι ακολουθώντα το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, θα πρέπει να μην εγκαταλείψουμε το διάλογο με του ετεροδόξου. Έστω και ένα από αυτού να γυρίσει στην Ορθόδοξη Πίστη, άσχετο να μην θα το μάθουμε ποτέ. Θα είναι μεγάλη ευλογία. Έχετε δίκιο, αγαπητέ φίλε Αθανάση Οπωσδήποτε ένα διάλογο πρέπει να γίνεται πάντοτε. Άλλο όμω ο διάλογο που μπορούμε να συζητάμε πάντοτε και ανά πάσα στιγμή αυτοί οι οποίοι μπορούν να ομιλούν και να συμμετέχουν σε ένα διάλογο, κι άλλο οι υποχωρήσει εκ μέρου των Ορθοδόξων, κι άλλο οι συμπροσευχέ, κι άλλο τα συλλήτρια αυτά σε καμία περίπτωση. Έτσι. Διάλογο βεβαίω, να συνεχίσουμε, να συζητάμε κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά απ' την άλλη όμως θέτω και ένα ερώτημα. Έτσι. Ε, προβληματισμό, ένα προβληματισμό θα σου σταθερότητα. Έω πότε να συζητά, δηλαδή όταν έχει απέναντι σε έναν άνθρωπο και το συζητά το ίδιο πράγμα μία φορά, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, δέκα, πενήντα εκατό και βλέπει ότι εκείνο εμένει και δεν θέλει να φύγει από αυτό το οποίο φρόνει και πιστεύει, έω πότε εσύ θα επιμένει και θα πηγαίνει κόντρα και στην ελευθερία του αφού το είπε μία, του το, το είπε δύο, το είπε δέκα, το είπε εκατό και πέρα μετά πλέον, όπω λέει και ο Βασιλικό με τα πρώτη και δευτέρα νομοθεσία, πάρε πάρει του βλέπει ότι δεν αλλάζει ο άλλο, τον αφήνει. Γενικά βέβαιος, κατά κανόνα πρέπει να συζητάμε. Ο πατήρα Αθηναγόρα από το Γαλάτσι, καταρχήν, πατέρα Μάξιμος, συμφωνώ με όσα λέτε. Όμω ταπεινώ φρονώ ότι ο διάλογο με τα άλλα δόγματα θα πρέπει να συνεχιστεί. Το είπα πατέρα Αθηναγόρα. Ε, καλό είναι να συνεχιστεί ο διάλογο, αρκεί να μην έχουμε επιπτώσει στην πίστη μα και αρχεί να μην υποχωρούμε εμεί και όχι οι αιρετικοί. Αυτό πιστεύω, συνεχίζει ο πατήρα Αθηναγόρα, ότι μα το διδάσκει και ο Άγιο Μάρκο Ευγενικό, ο οποίο ενώ ήταν ο κατεξοχήν υπέρμαχο τη Ορθοδοξία, δέχτηκε να πάει στη Δύση. Δεν δέχτηκε όμω, πατέρα Αθηναγόρα, να δεχτεί τι πλάνε και τι αιρέσει του Πάπα. Έτσι, ούτε υπέγραψε την ένωση του Πάπα Βεβαίω, έκανε διάλογο, συζήτησε αρκετό διάστημα με, τον, με, τους, με του παπικού και με τον Πάπα, ε, τον Ευγένιο τότε, τον Τέταρτο κλπ. Αλλά δεν υπέκυψε. Ε, προκειμένου λοιπόν, ε, μα το διδάσκει ο Άγιο ο Ευγενικό, ο οποίο ενώ ήταν ο κατεξοχήν υπέρμο τη Ορθοδοξία, δέχτηκε να πάει στη Δύση προκειμένου να διαφωτίσει του πλανημένου Χριστιανού. Εκεί στη Δύση. Συμφωνώ, πατέρα Αθήνα Γόρα. Παναγιώτα από Νέα Ιωνία. Να είστε καλά, πατέρα Μάξιμε, θα αφυπνίζετε, που αφυπνίζετε, τι συνειδήσει του κόσμου. Γιατί από πουθενά δεν ακούμε ορθολόγο. Πουθενά δεν θα το έλεγα, αλλήμον. Να είμαι μοναδικό που μιλάω τον ορθολόγο. Ο Θεό να σα στηρίζει. Ευχαριστώ πάντω για την αγάπη Ο Θεό να σα στηρίζει και εσά και του συντελεστέ του μικρού αυτού καναλιού. Εύχομαι να γίνει πολύ μεγάλο, γιατί αξίζει να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Μινάς από Αμπελοκήπους τελικά πιστεύω πατέρα Μάξιμε πως μέσα στην παγκοσμιοποίηση δεν θα μείνει τίποτα ορθόδοξο και ελληνικό. Γι' αυτό να συσπηρωθούμε και να κρατήσουμε τις παραδόσεις και την ιστορία μας. Οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία για να μαθαίνουν τα ιερά και τα όσια. Βλέπω η ώρα έχει περάσει, έχει πάει παρά τρία, παρά τέσσερα. Πρέπει να κλείσω να υπενθυμίσω στην αγάπη σα για την εκδήλωσή μα. Έτσι είναι μια σημαντική εκδήλωση. Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει. Έχουν μείνει ούτε δύο εβδομάδε. Έτσι την επόμενη Κυριακή είναι η εκδήλωσή μα. Και όσοι έχετε ήδη προμηθευτεί προσκλήσει, θα είναι υπέρ σα, διότι ανάλογα και με τη σειρά των προσκλήσεων θα είναι και η θέση που θα είσαστε στο, στα στέρια της Γλυφάδος. Έτσι, αν έχετε δηλαδή πρώτα νούμερα θα είστε σε προστινά τραπέζια, αν έχετε τελευταία νούμερα θα είστε σε τελευταία τραπέζια δυστυχώ. Ε, δεν αλλάζει βέβαια τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, έδωσα είναι πολύ μεγάλη, είναι αφιθεατρική, έχει και υψομετρικά επίπεδα που θα βλέπετε, δεν θα στερήσετε τίποτα. Αλλά εντάξει, άλλο να κάνει στα πρώτα τραπέζια και άλλο να είναι στα πίσω τραπέζια. Μην αφήνετε το χρόνο λοιπόν να περνάει. Ε, Μήπω και έχετε και πρόβλημα με τι προσκλήσει. Γιατί οι προσκλήσει ήδη έχουν ξεπεράσει ε, τις τι μισέ, έχουν φύγει οι μισέ και έχουν μείνει οι άλλε μισέ. Λοιπόν, ε, η, εκδήλωση αυτή θα γίνει την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου και ώρα μία το μεσημέρι. Προσέξτε, μην νομίζετε μία το βράδυ, έτσι. Μία το μεσημέρι στα στέρια τη Γλυφάδο. Ε, θα τιμήσουμε γνωστέ προσωπικότητε από όλου του χώρου, από πολλού χώρου τη κοινωνία μα, πολιτικού, κληρικού, ε, καλλιτέχνε, επιστήμονε, καθηγητέ πανεπιστημίων, ε, επιχειρηματίε κλπ. Μεταξύ αυτών θα είναι που θα τιμηθούν, θα παρευρεθούν και θα τιμηθούν. Από του πολιτικού, κατά σειρά είναι όλα τα ονόματα έτσι. Ξεκινάμε του πολιτικού. Θα είναι ο κύριο Σταύρο Δήμα, Επίτροπο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ο κύριο Τέλειο Παθεμελή, Βουλευτή πρώην Υπουργό, ο κύριο Κρήστο Παπουτσή, βουλευτή πρώην Υπουργό. Από του κληρικού θα είναι ο πατήρ Ιωάννη Διώτη, πρωτοπρεσβύτερο, και ο πατήρ Νεκτάριο Μουλατσιώτη, Αρχιμανδρίτης. Από του επιστήμονε θα είναι ο κύριο Σαράντο Καργάκο, ιστορικό συγγραφέα, ο κύριο Κώστα Μπέη, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριο Κέβο Πουλά, νευροχυρουργό. Ευχαριστώ. Από του δημοσιογράφου, καλλιτέχνε, ηθοποιού, τραγουδιστέ κλπ πάντα με αλφαβητική σειρά έτσι. Ο κύριο Γρηγόρη Αρναούτολου, τηλεπαρουσιαστή. Ο κύριο Γρηγόρη Βαλτινό, ηθοποιό. Η κυρία Τζένι Βάνου, τραγουδίστρια. Η κυρία Σοφία Βόσου, τραγουδίστρια. Η κυρία Κλειό Δενάρδο, τραγουδίστρια. Ο κύριο Λικούργο Καλέργη, ηθοποιό, θεό βουλευτή. Η κυρία Ρούλα Κορομιλά, τηλεπαρουσιάστρια. Ο κύριο Τέρεν Σκουίκ, δημοσιογράφο. Η κυρία Ζωή Λάσκαρη, ηθοποιό. Ο κύριο Δημήτρη Μουζακίτη, πρόεδρο Ακαδημία Κορφιάτικων Βραβείων. Και ο κύριο Γιάννη Μπουφίδη, μουσικοσυνθέτη. Μουσικο και από του επιχειρηματίε, ο κύριο Στέργιο Καλόγερο, επιχειρηματία, και ο κύριο Ηλία Μπογδάνο, επίση επιχειρηματία. Θα προσφερθεί πλήρε γεύμα στην εκδήλωσή μα και θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο, όμορφο, μουσικό και εορταστικό πρόγραμμα από του καλλιτέχνε Από τα Στέρια, Στέλιο Διονυσίου, το γνωστό Στέλιο Διονυσίου, την Κωνσταντίνα, τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Χρήστο Νικολόπουλο. Για περισσότερε πληροφορίε και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να μάθετε σχετικά με την εκδήλωση. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και τώρα, αλλά και καθημερινά από την Δευτέρα ως και την Παρασκευή, 10 έως 2 και 5 7, στα τηλέφωνα 210-82-39-300 και 82-34-332. Σας αφήσουμε τα τηλέφωνα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Στο 210-82-39-300 και 82-34-332, προκειμένου να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωσή μας, που θα γίνει, επαναλαμβάνω, την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 1 το μεσημέρι στα Στέρια της Γλυφάδος. Ε, να σας ευχαριστήσω και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώ ήταν τελευταία στιγμή. Ο κύριος Γιάννης από το Μενίδη, η στη Βόρεια, απλώς τα θα αναγνώζω, θα αναγνώσω μια φορά, τα διαβάζω στα γρήγορα και θα απαντήσω σε επόμενη εκπομπή, αν υπάρχει κάτι ερώτημα. Η Έλληνες στη Βόρεια, Ήπειρο αργοπεθαίνουν. ο Άγιος Κοσμάς εμαρτύρησε για αυτό τον ελληνισμό. Γιατί αυτή η αποσιώπηση και η διαφορία προς τον ελληνισμό της Βορείου Ήπειρου, έχετε δίκιο. Απαντάμε σε επόμενη ερώτηση, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ο κύριο Γιώργο από το Γαλάτσι, στο Α προ επιστολη Επιστολή 2,5 γράφει ότι μόνο ο Χριστό είναι η Μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εσεί, Πάτερ, ισχυρίζετε πω και οι Άγιοι μεσητεύουν για μα. Μπορείτε να μου αποδείξετε κάποιο χωρίο τη Αγίας Γραφή που να αναφέρει κάτι τέτοιο όπω έκανα εγώ. Βεβαίω, αγαπητέ φίλε Γιώργο, έτσι. Το υπόσχομαι και δεσμεύομαι την ερχόμενη Δευτέρα, δεσμεύομαι, παραλαμβάνω, όχι ένα χωρίο, δύο, αλλά πάρα πολλά χωρία τα οποία θα αποδεικνύουν αυτό το οποίο ε, είπα προηγουμένω. Έτσι, αν έχει την καλοσύνη, την ερχόμενη Δευτέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, θα ξεκινήσω από την αρχή με το δικό σου ερώτημα αυτό, για να σου δώσω το χρόνο να μου απαντήσει ξανά και να διαβάσω τη δική σου απάντηση. Έτσι, για να πάρουν και την απάντηση τηλεθεατέ μα. Αν θέλει, εγώ θα περιμένω. Ξεκινάω την άλλη Δευτέρα με την ερώτηση, σου δίνω απάντηση και περιμένω ανταπάντηση. Ο κύριο Ελευθέρω από ζωγράφου θα ήθελα να ρωτήσω για τα δόγματα του νέου ημερολογίου. Είναι πλάνη. Το νέο ημερολόγιο θα πούμε σε μια κάποια άλλη εκπομπή, αγαπητέ φίλε Ελευθέρω. Έλληνα από Καλυθέα, σα παρακαλώ, Πατήρ Μάξι, γίνεται να διαβάσετε την ευχή Βασκανία από την τηλεόραση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό πράγμα. Ε, θα τη διαβάσω όμω μετά, αγαπητή Έλληνα, στο όνομά σου, ε, λίγο αργότερα όταν θα είμαι ε, σε χώρο που θα μπορέσω να διαβάσω. Η κυρία Ιωάννα από Μεταμόρφωση, σα παρακολουθώ και θέλω να ρωτήσω: Ο ιερέα, όταν δίνει την θεία κοινωνία, δίνει πολλέ φορέ τρίματα ελάχιστα. Είναι σωστό αυτό. Κανονικά πρέπει να είναι κομμάτι και να το μασάμε έτσι, λέει η παράδοση. Όχι, δεν παίζει ρόλο το μέγεθο του, του σώματο του Χριστού, αρκεί να είναι από το σώμα του Χριστού. Γιατί μέσα στο, στο άγιο ποτήριο μπαίνουν και τα τρίματα από τι ψυχέ ζώντων και κοιμημένων. Από αυτά δεν επιτρέπεται να δίνει ο, ο κληρικό. Αλλά από το σώμα του Χριστού, έτσι, όσο μικρό και να είναι το τεμάχιο, είναι πλήρε σώμα του Χριστού. Η κυρία Ελένη που περιστέρη την ευχή σα, Πατήρ Μάξιμη, θα ήθελα να σα ρωτήσω τα στέφανα των κεκειμένων γονιών μου τι να τα κάνω. Τα φύλαξα για ενθύμιο, έκανα καλά. Φυλάξτε τα, δεν είναι κακό, ε, ευλογία είναι. Κυρία Στέλλα Αποκαλύπολη, Καλύπολη, Πατήρ Μάξιμη, θα ήθελα τη γνώμη σα σχετικά με το παλαιό ημερολόγιο. Βλέπω αρκετέ ερωτήσει, θα κάνω μια εκπομπή για το θέμα παλαιό κενό στι επόμενε εκπομπέ μα. Κύριο Κέντρο από Πειραιά, θα ήθελα να σα ρωτήσω, ο πατέρα Μάξιμ, για του φιλοσόφους μα, για τον Σοκράτη, τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη. Αν του αποδεχόμαστε στου πρώτου χριστιανού, έχω ακούσει ότι στο Άγιο Όρο υπάρχει τυχογραφία. Υπάρχουν πολλέ τυχογραφίε, ε, δεν του αποδεχόμαστε σαν πρώτου χριστιανού, αλλά επειδή αυτοί είχαν πολύ υψηλή γνώση και έφτασαν πρώτοι να μιλήσουν πρώτοι, δηλαδή ε, έφτασαν από τους άλλους Έλληνες να μιλήσουν και για τον ένα αληθινό Θεό ε, και επειδή υπάρχει και η παράδοση από αγίους όταν πήγε ο Χριστός στον Άδη πίστευσαν και ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης και οι άλλοι και τους, α, τον αποδέχτηκαν τον Χριστό κλπ. Του τους εικονίζουμε στους πρόναους σε ορισμένες, ε, όχι ως, ως αγίους έτσι, ε, τους εικονίζουμε σε κάποιους πρόναους αλλά περισσότερα θα πω σε άλλη εκπομπή αγαπητέ φίλε Μανώλη γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο, έχω ξεπεράσει. Ε, κυρία Ελένη, που περισσεύει, υπάρχουν εκπομπέ να μου αρέσουν πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω οι λαϊκοί μπορούν να διαβά... Α, το... αν, δια... αν μπορούν να διαβάζουν την ευχή του Αγίου Κυπριανού που είναι για την γλωσσοφαγιά και το μάτι. Η ευχή του Αγίου Κυπριανού μπορεί να διαβάζεται από του ε... λαϊκού. Η κυρία Μαρίνα Ποπηριά έχουν γίνει συλλήτουργα με τον Πάπα και υπάρχουν και ντοκουμέντα στο βιβλίο Φιλήματα του Ιούδα. Μας λέει και λοιπά. Λοιπόν, δυστυχώ έχει περάσει ο χρόνο. Τα κρατάω όλα. Ό,τι δεν προλάβουμε να σχολιάσουμε, τα σχολιάζουμε στην επόμενη εκπομπή που θα συνεχίσουμε με θέματα τη Δευτέρα. Εννοώ με θέματα ε, με των ερωτημάτων σα. Εμεί μαζί σα την προσεχή Πέμπτη με την άλλη μα εκπομπή στο Μάξιμο με τον πατέρα Μάξιμο 7 παρα 10 περίπου έω και 8. Ε, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ που μείνετε κοντά μου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα. Ε, καλό βράδυ να έχουμε.